Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Χρήστος Νικολαίδης και σας υποδέχομαι στο, δι... στο σημερινό δείγμα γραφής στην καθημερινή εκπομπή μας. Τα λέμε καθημερινά εδώ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 5 το απόγευμα. Είμαστε εδώ παρέα με εκλεκτούς καλεσμένους αλλά και μέσα από τα δικά μας ρεπορτάζ, τις επικοινωνίες, τα σχόλια και τις απόψεις προσπαθούμε να καλύψουμε ένα μεγάλο μέρος της καθημερινής επικαιρότητα. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και σήμερα το κατά πόσο το καταφέρνουμε ή θα το καταφέρουμε και σήμερα θα μας το πείτε εσείς οι μοναδικοί κριτές μας. Αυτό το οποίο έχουμε ετοιμάσει για σήμερα είναι μια ε, μεγάλη αναφορά στα πολιτικά θέματα της ημέρας που έχουν να κάνουν με τη διαπραγμάτευση, την αξιολόγηση και τη λιτότητα, με το προσφυγικό, όπως επίσης και με κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία, και με το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει γύρω από τις συνομιλίες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Θα τα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια της εκπομπής. Στο πρώτο μέρος θα κάνουμε όπως συνηθίζουμε κάθε μέρα. Τα δικά μας σχόλια θα παρουσιάσουμε κάποια ηχητικά και άλλα αποσπάσματα σε σχέση με κάποιες ιδέες, σε σχέση με κάποιες ειδήσει που θέλουμε να σχολιάσουμε για να μην μας ξεφεύγουν και στη συνέχεια από τις 5.30 και μετά θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε κάποιες συζητήσεις. Η Πόπη Καλαϊτζή θα συμμετέχει στην πρώτη μας κουβέντα. Η Πόπη Καλαϊτζή, ένα πολύ γνωστό πρόσωπο της Θεσσαλονίκη, γιατρό στο επάγγελμα, ασχολήθηκε και με την πολιτική νωρίτερα. Τώρα όμως είναι μόνιμος κάτοικος Γερμανίας. Είναι από τα νέα παιδιά, τους νέους επιστήμονες, που έχουν βρει καταφύγιο στο εξωτερικό λόγω τη κατάσταση που περνάει η πατρίδα μα. Νομίζουμε ότι η κουβέντα με την Πόπη θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, με το δεδομένο ότι πραγματικά ένα άνθρωπο, ο οποίο ζει και δραστηριοποιείται στο εξωτερικό, επειδή ακριβώ το επιλέγει λόγω των αδιεξόδων που παρουσιάζει, ιδίω για του νέου ανθρώπου, η ελληνική πραγματικότητα, μπορεί και παρατηρεί κάποιε εξελίξει πολύ καλύτερα από ό,τι το κάνουμε εμεί εδώ. Α, θα έχουμε μια κουβέντα γύρω από στο επόμενο μέρος της σημερινής εκπομπής γύρω από ένα θέμα το οποίο έτσι ακροθυγώς το έχουμε δείξει και άλλες φορές θα δούμε το ελληνικό τραγούδι το οποίο θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision θα κάνουμε μια κουβέντα εδώ με έναν άνθρωπο που ασχολείται ε, πάρα πολύ έντονα με τη μουσική, είναι βαθύς γνώστης της μουσικής και ταυτόχρονα είναι και στέλεχος ποντιακών οργανώσεων. Οπότε νομίζουμε ότι με τον Νίκο Φλίκα, περί αυτού πρόκειται, θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μια όμορφη κουβέντα για τα θέματα αυτά. Ωστόσο, <coughs> ωστόσο αρχίζοντας το κομμάτι των δικών μας σχολείων που θα περιστραφεί γύρω από τα θέματα της διαπραγμάτευσης, του σκανδάλου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της κατάστασης ελληνικής οικονομίας και τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική κυβέρνηση τα διαχειρίζεται όλα αυτά, δεν μπορούμε παρά να αρχίσουμε από μια είδηση η οποία πραγματικά είναι συγκλονιστική. Προσωπική μου δημοσιογραφική άποψη είναι ότι σε μια φυσιολογική χώρα, εάν ζούσαμε και όχι στην Ελλάδα, και αν ερχόταν μια είδηση τέτοιου διαμετρήματο, πραγματικά θα είχαν έρθει τα πάνω κάτω. Αλλά εμεί ζούμε στην Ελλάδα, στη χώρα των λοτοφάγων, και τέτοιε ειδήσει δεν μας προκαλούν παρά ελάχιστη ή πολύ μικρή ή πολύ λίγη έτσι, σημασία. Δεν μα προκαλούν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αναφέρομαι φυσικά σε μία συνέντευξη του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Κομισιόν, του κυρίου Ντομπρόφσκης. Ο κύριος Ντομπρόφσκης έδωσε μία συνέντευξη χτες, δημοσιεύεται σήμερα σε μεγάλη ξένη εφημερίδα, στην οποία συνέντευξη λέει κάτι το οποίο το έχουμε ψυχανεμιστεί τους τελευταίους μήνες, ωστόσο όταν το λέει ένας τόσο σοβαρός παράγοντας και τόσο κατά κάποιο τρόπο έτσι, βαθύς γνώστης των εξελίξεων νομίζω ότι προκαλεί πολύ 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 μεγαλύτερη εντύπωση. Τι μας λέει ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής? Μας λέει ότι η Ελλάδα τα πήγαινε πάρα πολύ καλά. Τα δημόσια οικονομικά μας ήταν εξαιρετικά θετικά το 2014. Βγαίνατε από το μνημόνιο, είπε ο κύριος Ντομπρόφσκης. Εάν ακολουθούσατε τις τελευταίες γραμμές του κυβερνητικού προγράμματο τη προηγούμενη κυβέρνηση, δηλαδή τη κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, τότε στα τέλη του 2014 ε, θα είχατε πάρει μια πολύ σημαντική ορμή, ούτω ώστε μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2015 θα είχατε βγει από τα μνημόνια, θα είχατε βγει από την κρίση. Ωστόσο, αυτό δεν συνέβη, παρατηρεί στη συνέντευξή του ο κύριος Ντομπρόφσκης, επειδή, δείτε λιγάκι και το συγκεκριμένο στιγμιότυπο. Επειδή μετά την αξιολόγηση που ήταν σε πλήρη εξέλιξη και ότι μέχρι το 2014 η Ελλάδα έβγαινε από το μνημόνιο, γιατί δεν βγήγαμε, γιατί δεν έγιναν όλα αυτά, κοιτάξτε τελικά το στιγμιότυπο εκεί, η νέα ελληνική κυβέρνηση διάλεξε άλλους δρόμους. Ειδικότερα ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν και υπεύθυνο για το ευρώ και τον κοινωνικό διάλογο επισημαίνει ότι η αύξηση φόρων αντί περικοπής δαπανών βαθαίνει την ύφεση. Αυτή είναι η συμβουλή μας προς την ελληνική κυβέρνηση. Μην κοιτάτε μόνο τον τομέα των εσόδων, κοιτάξτε και προς τον τομέα των δαπανών, τονίζει. Η επιλογή για τη δημοσιονομική προσαρμογή μεταξύ φόρων ή περιστολής δαπανών είναι επιλογή και ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης, διευκρινίζει ο κύριος Ντομπρόφσκης. Νομίζω ότι αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό γιατί μέσα στην τοποθέτηση αυτή φαίνεται ξεκάθαρα το ελληνικό πρόβλημα. Γιατί σήμερα ζούμε σε μια κατάσταση εξαιρετικά αρνητική, γιατί τα οικονομικά μας μεγέθη πηγαίνουν από τα κοκκόστο χειρότερο, γιατί χρειαζόμαστε και άλλους φόρους για να βγάλουμε τα έξοδα μας, γιατί απλούστατα, όπως μας εξηγεί ο κ. Δομπρόσκης, τα πηγαίνατε πάρα πολύ καλά, μέσα στο 2014. Στο πρώτο τρίμηνο του 2015, εάν ακολουθούσατε την ίδια πολιτική, θα πηγαίνατε σε μια προληπτική πιστοτική γραμμή και στη συνέχεια θα βγαίνατε στι αγορέ, άρα δεν θα είχατε απολύτω κανένα πρόβλημα. Ωστόσο, αν μπορούμε να το ξαναδούμε, παρακαλώ. Δεν έγιναν όλα αυτά γιατί, γιατί η νέα ελληνική κυβέρνηση ακολούθησε κάποιους άλλους δρόμους. Το λέει ξεκάθαρα ο κύριος ε, Ντομπρόφισκης. Κοιτάξτε, την πρώτη παράγραφο, την τελευταία γραμμή. Η νέα ελληνική κυβέρνηση διάλεξε άλλους δρόμους. Αντί να ακολουθήσει τις γραμμές της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου, η νέα ελληνική κυβέρνηση μπήκε σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη βαρουφάκια λογική, στη συνέχεια τα κάνανε θάλασσα, χρειάστηκε ένα τρίτο μνημόνιο, το οποίο υπεγράφει, ψηφίστηκε και τώρα πρέπει να το δούμε σιγά σιγά να υλοποιείται. Πώς θα το δούμε να υλοποιείται. Όλες οι πληροφορίες λένε ότι αυτή τη στιγμή οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και στο κουαρτέτο έχουν παγώσει. Γιατί έχουν παγώσει, γιατί απλούστατα η ελληνική κυβέρνηση με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την ιστορία του Διεθνού Ζωμισματικού Ταμείου, δημιούργησε μια παγωμάρα στην όλη διαδικασία. Είναι χαρακτηριστικό ότι το θέμα αυτό συζητήθηκε χτε ανάμεσα στι δύο ισχυρέ κυρίε τη υπόθεση, ανάμεσα στην Άγγελα Μέρκελ και την Κριστή Λαγκάρτ, όπω μπορούμε να δούμε στα σημερινά δημοσιεύματα. Αυτό το οποίο έγινε στη χθεσινή συζήτηση ήταν οι κυρίε αυτέ να συμφωνήσουν στο βασικό θέμα, ότι δηλαδή το διεθνέ Ομοσματικό Ταμείο θα παραμείνει στο ελληνικό πρόγραμμα, και στο δεύτερο κομμάτι, στο οποίο δεν συμφώνησαν, αλλά ξέρετε ότι όταν δεν συμφωνούν οι πολιτικοί, πάντοτε περνάει η άποψη των Γερμανών ότι διευκόλυνση για το ελληνικό χρέο δεν πρόκειται να υπάρξει. Είναι μία ακόμη απάντηση η οποία μα έρχεται από το εξωτερικό. Και εδώ που πραγματικά πρέπει να μείνουμε στα κομμάτια αυτά, έχουμε την ελληνική κυβέρνηση η οποία άρχισε να ψελίζει ότι το Δούνο του θα έπρεπε να φύγει από το ελληνικό πρόγραμμα. Και οι άνθρωποι αυτοί επαναλαμβάνουν να λένε. Ότι θα πρέπει να φύγει το Δουνουτού από το ελληνικό πρόγραμμα τη στιγμή που ξέρουν ή οφείλουν να ξέρουν ότι δεν πρόκειται να φύγει το Δουνουτού από το ελληνικό πρόγραμμα. Του το είπε χτε και η κυρία Μέρκελ. Άρα, γιατί γίνεται όλο αυτό ο θόρυβο, η απάντηση νομίζω προκύπτει αβίαστα και την έχουμε δώσει εμεί από αυτήν εδώ την εκπομπή ήδη από προχθέ. Ο στόχο του κυρίου Τσίπρα είναι να δημιουργήσει εντυπώσει και συνέστημα στον ελληνικό λαό. Όλα αυτά τα κάνει για να δείξει σε κάποιου Έλληνε ότι αυτός είναι ένας στιβαρός διαπραγματευτής, ανεξάρτητα από το τι είναι στην πραγματικότητα. Θέλει να δημιουργήσει ένα συνέστημα στην ελληνική κοινωνία. Πολλές φορές το καταφέρνει, πολλές φορές όχι. Αυτή είναι η στοχευσή του. Αυτά τα οποία λέει δεν έχουν απολύτω κανένα αντίκρισμα στο εξωτερικό. Γιατί στο εξωτερικό βλέπουμε πώ λαμβάνονται οι αποφάσει. Αντίθετα, όπω έχουμε τονίσει αρκετέ φορέ στην δική μα εκπομπή και θέλω να το κάνω ακόμη μια φορά σήμερα, αυτό το οποίο έγινε με το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο έγινε επειδή ακριβώ έτσι επέλεξε να το διαχειριστεί ο κύριο Τσίπρα και η κυβέρνησή του. Εμεί ω Έλληνε πολίτε, αυτό το οποίο περιμένουμε από μια ελληνική κυβέρνηση είναι να διαχειρίζεται σωστά τι υποθέσει μα προκειμένου να προφυλάσει εμά το λαό και να στηρίζει τα δικά μα συμφέροντα. Αυτό περιμένουμε από την κάθε ελληνική κυβέρνηση. Πρέπει όμω να δούμε πώ ο κύριο Τσίπρα διαχειρίζεται τη διαπραγμάτευση και αν μέσα από τους τρόπους με τους οποίους ο ίδιος επιλέγει για να διαχειριστεί τη διαπραγμάτευση, αν όντω προστατεύει τα συμφέροντα του λαού. Τα προστατεύει. Αυτό το οποίο μαθαίνουμε τις τελευταίες εβδομάδες, είναι ότι θα λάβει νέα μέτρα ύψους 5,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να κλείσει την αξιολόγηση. Άρα, με νέα μέτρα ύψους 5,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, κλείνει η διαπραγμάτευση. Άρα, η διαπραγμάτευση έγινε με σωστού όρου, ήταν πετυχημένη. Πώ μπορεί να θεωρηθεί πετυχημένη μια διαπραγμάτευση όταν καταλήγει σε νέου φόρου, κοιτάξτε σήμερα τι γράφουν όλε σχεδόν οι ελληνικέ εφημερίδε. Ποια είναι τα μέτρα τα οποία προτίθεται να ψηφίσει η ελληνική κυβέρνηση μέσα στην επόμενη εβδομάδα προκειμένου να κλείσει η αξιολόγηση. Μιλάμε για 5,4 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία τα 1,8 θα κλείσουν από το ασφαλιστικό με μείωση συντάξεων. Το 1,8 θα κλείσει από αύξηση της φορολογίας και το 1,8 θα κλείσει από αυτόν τον πίνακα τον οποίο βλέπετε. Από πού δηλαδή θα αυξηθεί ο ειδικός φόρος στα καύσιμα, αμμόλυβδη βενζίνη, δίζελ και υγραέριο, αλλά και φυσικό αέριο για την κίνηση οχημάτων. Αύξηση της φορολογίας στα καπνικά προϊόντα, δηλαδή πιο ακριβά τσιγάρα. Αύξηση φορολογίας στα ενοπνευματώδη ποτά, δηλαδή Πιο ακριβό αλκοόλ. Θα έχουμε επίση αύξηση στου φόρου που μπαίνουν πάνω στα αυτοκίνητα και κυρίω στου φόρου που μπαίνουν πάνω στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Γιατί όπω είναι γνωστό, πλέον στην Ελλάδα δεν πολλούνται και πολλά καινούργια αυτοκίνητα, άρα βάζουν φόρο ακόμα και στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Επίση, επειδή οι Έλληνε χρησιμοποιούμε πολύ τα κινητά μα τηλέφωνα, θα μα βάλουν καινούριου φόρου και στα κινητά τηλέφωνα. 5 λεπτά ανασυνδρομητή, λέει εδώ η πληροφορία συγκεκριμένη. Όπω επίση θα βάλουν νέο φόρο σε αυτού που έχουμε στο σπίτι μα συνδρομητική τηλεόραση και αυτό θεωρείται πολυτέλεια στην Ελλάδα το 2016. Επίση σκέφτονται οι κυβερνώντε να βάλουν τέλο διανυκτέρευση στα ξενοδοχεία ανάλογα με, τη, με, το, με τα αστέρια που έχουν τα ξενοδοχειακά δωμάτια για να κάνουν έτσι το ελληνικό τουριστικό προϊόν ακόμη πιο ακριβό σε μια εποχή που ματώνουμε για να φέρουμε περισσότερους τουρίστες. Επίσης θα κάνουν ακόμα πιο ακριβά και τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ. Πέντε λεπτά αναστήλει. Κάτι το οποίο έχει ακουστεί και στο παρελθόν, ωστόσο δεν το είδαμε να εφαρμόζεται γιατί ο, ο ΟΠΑΠ πλέον είναι ιδιωτική εταιρεία και δεν ανήκει στο ελληνικό δημόσιο. Άρα με τα θέματα αυτά νομίζω ότι έχουμε ξεκάθαρα τα Αποτελέσματα αυτή τη διαπραγμάτευση. Μια νέα βαριά φοροκαταιγίδα περιμένει του Έλληνε. Και επειδή αυτά δεν είναι απλώ πληροφορίε, είναι παραδοχέ των κυβερνητικών, είδαμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μια δήλωση του κ. Πάνο Σκουρλέτη. Ο κ. Σκουρλέτη, μιλώντα χθε σε μια ειδική επιτροπή τη Βουλή, είπε ότι ναι, όντω θα φορολογήσουμε το αέριο κίνηση. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι Έλληνε οι οποίοι. Πιστήκανε από τι κυβερνητικέ διαβεβαιώσει και πήγαν και άλλαξαν τα αυτοκίνητά του και τα έκαναν να κινούνται είτε με υγραέριο είτε με αέριο κίνησης, επειδή το υγραέριο και το φυσικό αέριο κίνησης είναι πιο φτηνό, πολύ πιο φτηνό από την αμόλυφη βενζίνη. Τώρα έρχεται η κυβέρνηση και λέει τι κάνατε εσεί, Πήγατε και βάλατε υγραέριο για να τη γλιτώσετε. Πάρτε τη στο κεφάλι, μιλάμε για α, ακόμα μια μεγαλύτερη έτσι, επιβάρηση που φτάνει και στο υγραέριο. Επίσης, μια πολύ πολύ σημαντική είδηση, την είπαμε και χθες, αλλά είχε, είχε και εξέλιξη, ο κύριος Σταθάκης, μια που μιλάμε για το ελληνικό χρέος. Ο κύριος Σταθάκης σήμερα, μιλώντας σε μια γερμανική εφημερίδα, έδωσε χθε μια συνέντευξη, δημοσιεύεται σήμερα, ο κύριος Σταθάκης βρίσκεται στη Γερμανία και το είπε ξεκάθαρα ο κύριος αυτός, ο υπερυπουργός, στο κομμάτι της οικονομίας. Το θέμα, λέει, του χρέους μπορεί και να μην είναι μέσα στην ατζέντα σε ό,τι αφορά το κούρεμά του. Το είχε πει και στην ομιλία του σε ένα γερμανικό πανεπιστήμιο, ότι το ελληνικό χρέος μέχρι το 2022 είναι βιώσιμο. Μετά έσπευσε να τον παλώσει λιγάκι, αλλά στη συνέντευξή του το λέει ξεκάθαρα ότι εμείς, στη διαπραγμάτευση που θα κάνουμε, δεν πρόκειται με, την, με το κουαρτέτο να ζητήσουμε ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. Το θέμα αυτό, λέει, δεν θα είναι μέσα στην ατζέντα των συζητήσεων. Άρα, γιατί η κυβέρνηση και ο κύριος Τσίπρας το βάζει το θέμα του κουρέματος του χρέους συνέχεια στις ομιλίες του, μα το βάζει γιατί οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ πολλές φορές μας έχουν συνηθίσει στο παρελθόν, άλλα να λένε στο εσωτερικό προκειμένου να χαϊδέψουν κάποια αυτιά και άλλα να κάνουν στο εξωτερικό, γιατί στο εξωτερικό έτσι, δεν μπορούν να λένε και μεγάλες χοντράδε. αν και το έχουν επιχειρήσει στο παρελθόν. Για να περάσουμε στην άλλη όχθη του πολιτικού μα συστήματο, να πούμε ότι ο κ. Κυριάκο Μητσοτάκη σήμερα έκανε μια δήλωση η οποία θεωρήθηκε από πολλού ότι σηκώνει πάρα πολύ του αντιπολιτευτικού τόνου. Να δούμε λιγάκι τι είπε ο πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία. Σήμερα όλοι γνωρίζουμε πού κατέληξε η παράσταση που το Σάββατο ξεκίνησε ο κ. Σίβρα. Το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο παραμένει και μάλιστα ενισχυμένο στο πρόγραμμα. Μαζί και οι πιεστικέ, συχνά υπερβολικέ απαιτήσει του. Η θέση αλλά και η αξιοπιστία τη Ελλάδο δυστυχώ αποδυναμώθηκαν ακόμα περισσότερο. Νέα πολύ επώδυνα μέτρα έρχονται για όλου του πολίτε. Το φορολογικό σοκ που σχεδιάζει η κυβέρνηση στραγγαλίζει την οικονομία, επιδεινώνει δραματικά την κρίση και σε συνδυασμό με την ανεξέλεγκτη πλέον κατάσταση στο προσφυγικό οδηγεί τη χώρα σε ασφυξία. Στο οριακό σημείο που έχουμε φτάσει, χρειάζεται περισσότερο από ποτέ σοβαρότητα, αλήθεια δουλειά, αποφασιστικότητα, αξιοπιστία. Και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Αυτή η κυβέρνηση δεν διαθέτει τίποτα από αυτά. Ο κύριος Τσίπρας είναι αδιόρθωτος. Ζημιώνει τη χώρα. Κανείς δεν ελπίζει τίποτα από αυτόν. Γι' αυτό πρέπει να φύγει τώρα. Αυτή ήταν η δήλωση του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται ότι σηκώνει τους τόνους. Καιρός ήτανε, θα έλεγε κάποιο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, του τόνους Ξέρει όμω να του σηκώνει πολύ καλύτερα ένα άλλο πολιτικό. Σήμερα βρήκαμε και σα παρουσιάζουμε από το ίντερνετ μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή που είχε ο Υπουργό Εξωτερικών, ο κύριο Κοτζιά, με κάποιου φοιτητέ οι οποίοι διαμαρτύρονταν. Δείτε λιγάκι το βίντεο, γιατί φαίνεται ο Υπουργό Εξωτερικών ότι χάνει λιγάκι της, ε, ε, την ηρεμία του και χάνει και κατά κάποιον τρόπο την υπομονή του. Δείτε τα στιγμή ότι. ...και το πολιτικές που είχαμε... ...ας δώσω <κρατινίδη> πραγματικά συγχαρητήρια... ...αυτή η στιγμή αποτελείται... ...δικός αυτούργος... ...τόσο δολοφονιό... ...με σαν αυτόν την προσφύγω... Σκάσεμα του είπε... ...του φοιτητή... Ε, ...φυσικά σε μια αυσολογική χώρα... ...αν πέζανε αυτά τα πλάνα... ...θα είχαμε τουλάχιστον την παρέτηση... ...του υπουργού εξωτερικών... ...ο οποίος ε, δεν έτσι... Ε, δεν το σκέφτεται καθόλου και πραγματικά μιλά πάρα πολύ άσχημα σε ένα παιδί, σε ένα παιδί, σε ένα φοιτητή. Αλλά είπαμε, ζούμε στην Ελλάδα. Ε, από εκεί και πέρα, για να περάσουμε τώρα στο προσφυγικό, το οποίο αποτελεί το επόμενο βασικό θέμα της εκπομπής μας. Δυστυχώς, καθημερινά, όπως λέμε τις τελευταίες εβδομάδες, έχουμε εικόνες από το κομμάτι των προσφύγων που μας γεμίζουν με ανησυχία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουμε εικόνε όπω αυτέ που διαδραματίστηκαν σήμερα το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, όπου ένα μετανάστη, ένα πρόσφυγα, δεν. πώ να σα το πω τώρα. χρησιμοποίησε σαν όπλο, κοιτάξτε το βρέφο του. Το παιδάκι του το κρατάει και απειλεί με το παιδάκι του να χτυπήσει κάποιου ανθρώπου. Το χρησιμοποίησε σαν ασπίδα, είναι η αλήθεια, κάποιε στιγμέ. Αλλά το παιδάκι αυτό το κρατάει, κοιτάξτε, είναι έμβριο. Είναι, όχι έμβριο, συγγνώμη, είναι βρέφο και το κρατάει και πάει με αυτό να χτυπήσει τους λιμενικούς. Δηλαδή το βάζει μπροστά του και νομίζω ότι είναι εικόνε που είναι πολύ μακριά από τη δικιά μας την παράδοση και είναι και πάρα πολύ ξένες προς τη δικιά μας την αισθητική. Και νομίζω ότι δεν θα πρέπει να περάσουν ασχολίαστες αυτές οι εικόνες, όπως επίσης και οι άλλες εικόνες που έχουμε από την ιδωμένη Εκεί σε κάποιε άλλε εικόνε. Δυστυχώ είναι καταιγιστικό ο ρυθμό με τον οποίο μα έρχονται αυτέ οι εικόνε από ακρότητε που κάνουν κάποιοι πρόσφυγε. Ε, στην περίπτωση, εδώ είναι το βίντεο από τη Λέσβο όπου μα το έστειλε ο Αντώνη Ωρεπανά, ο, ο καλό φίλο και συνάδελφο, ο οποίο βρίσκεται εκεί για ρεπορτάζ. Εκεί πέρα έχει πάει, έχει ανέβει ένα και απειλεί να αυτοκτονήσει. Είναι μαρακινοί όλοι αυτοί, βρίσκονται σε ένα κέντρο κράτηση. Ανεβαίνει πάνω στην κολόνα τη ΔΕΗ και απειλεί να, να πιάσει. Τα ηλεκτροφόρα σύρματα ο συγκεκριμένο άνθρωπο γιατί θέλει με αυτόν τον τρόπο να διαμαρτυρηθεί για το γεγονό ότι κρατείται στην Λέσβο και δεν συνεχίζει το ταξίδι του προ την Ευρώπη. Δεν πρόκειται να κατεβολαίει, αυτό μα μεταδίδει ο Αντώνη Ωρεπανά από εκεί. Ε, βρίσκεται έξω από το κέντρο κράτηση των παράτυπων μεταναστών, ο συγκεκριμένο Μαροκινό, και απειλεί όπω βλέπετε να αυτοκτονήσει. Ενώ εδώ βλέπετε και ε, τις συνθήκε κάτω από τι οποίε κρατούνται οι παράτυποι μετανάστες. είναι ένα κέντρο σαν αυτά τα οποία έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ παλιότερα ότι θα τα καταργήσει. Είναι ένα κέντρο σαν αυτό της Αμυγδαλέζας, το οποίο το κατήργησε ο ΣΥΡΙΖΑ, του άνοιξε, βγήκαν όλοι έξω και μετά από κάποιου μήνες, εφόσον το πρόβλημα διωγγώθηκε, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ άρχισε ξανά να τα κατασκευάζει. Έχουμε και κάποιε άλλε. Ε, εικόνε οι οποίε είναι εξίσου σκληρέ, από την Ιδωμένη για παράδειγμα, όπου εκεί κάνουν κατάληψη στο οδόστρωμα κάποιοι πρόσφυγε, κάποιοι Έλληνε οδηγοί πηγαίνουν και του ζητούν το λόγο. Του λένε ότι έχουν κατά κάποιο τρόπο δουλειέ, πρέπει να φύγουν. Σημειώνουμε φυσικά, όπω βλέπετε και στα λογότυπα, ότι τα πλάνα αυτά είναι από το δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Α. Από εκεί τα μεταδίδουμε. Εδώ έχουμε πρόβλημα με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν αντέχουν έτσι, την ταλαιπωρία αυτή. Έχουμε ένταση και βιοπραγίε εναντίον κάποιων θερμόαιμων που λένε ότι πρέπει να περάσουμε από τον μπλόκο και δεν πρέπει να μείνουμε εδώ. Όπως επίσης και κάποιες άλλες σκηνές τις οποίες κάποιοι Έλληνες φορτηγατζίδες διαμαρτύρονται γιατί θέλουν να περάσουν τον μπλόκο και οι μετανάστες δεν τους αφήνουν. Και ρωτάνε, ρωτάνε αυτοί οι άνθρωποι, εμείς τι φταίμε τώρα για το δικό σας το πρόβλημα να ταλαιπωρούμαστε με έναν τόσο άθλιο τρόπο κοινό σημείο όλων αυτών των εικόνων είναι ότι δυστυχώς η ελληνική κυβέρνηση με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται το προσφυγικό θέμα έχει δημιουργήσει την ψευδέστηση σε κάποιους πρόσφυγες ότι εδώ εμείς στη χώρα μας μπορούμε να ανεχθούμε τα πάντα. Ότι δεν υπάρχουν ε, νόμοι και κανόνες, ότι ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει. Μπορείς να βγαίνεις, να σταματάς το δρόμο, να κόβεις την κυκλοφορία, επειδή εσύ θέλει να διαμαρτυρηθεί για κάτι, επειδή θεωρεί ότι έχει δίκιο. Οκ, okay, μπορεί να έχει δίκιο. Δεν λέμε ότι έχει άδικο. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί έχουν μείνει με την εντύπωση ότι μπορούν να κάνουν τα πάντα. Ότι του δικαιολογείται λόγω τη κατάστασή του το κατά κάποιο τρόπο ακαταδίωκτο και το, ένα, ένα μεγάλο κομμάτι τη αυθαιρεσία. Ότι μπορούν να κάνουν τα πάντα. Ότι μπορούν να κλείνουν του δρόμου, ότι μπορούν να απειλούν ότι θα αυτοκτονήσουν, ότι μπορούν να χρησιμοποιούν ακόμα και βρέφη προκειμένου να ανοίγουν τους δρόμους, ε, ότι μπορούν να επιλέγουν τον τρόπο με τον, στον οποίο θα κάτσουν, δηλαδή είναι ακόμα στο λιμάνι του Πειραιά και λένε ότι εμείς δεν φεύγουμε από εδώ. Δεν συμμετέχουμε καν στο πρόγραμμα της επαναπρόθεσης. Δεν μπαίνουμε στα πλοία για να γυρίσουμε στην Τουρκία. Εμείς θα κάτσουμε εδώ. Η ελληνική κυβέρνηση με πολύ μεγάλη ηρεμία τους λέει ότι θα πρέπει να φύγετε από εδώ, γιατί το λιμάνι θα αρχίσει να έχει πολύ μεγάλη επιβατική κίνηση, καθώ πλησιάζουμε στο Πάσχα. Και θα πρέπει να πάτε σε κάποια άλλα κέντρα για να φιλοξενηθείτε εκεί, κάτω από πιο ανθρώπινε συνθήκε, μέσα σε σκηνέ και με τουαλέτε, με χώρου υγιεινή, αλλά και με οργανωμένο συσίτιο. Όχι λένε αυτοί, δεν πρόκειται να φύγουμε από εδώ. Και η γενική κυβέρνηση του αφήνει το περιθώριο να πιστεύουν ότι εξακολουθούν πραγματικά να να κάνουν ότι θέλουν, ότι δηλαδή ε, μπορούν να μένουν στις επιλογές της δικές τους, ότι δεν υπάρχει μια δύναμη η οποία μπορεί να τους αποτρέψει από κάποιες παράτυπες κινήσεις και από κάποιες παράνομες πράξεις. Αυτό είναι ένα λάθος μήνυμα, το οποίο το στέλνει η ελληνική κυβέρνηση στους πρόσφυγες. Είναι ένα λάθο μήνυμα γιατί οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να καταλάβουν ότι σε αυτή τη χώρα στην οποία φιλοξενούνται, πραγματικά υπάρχουν κάποιοι νόμοι, του οποίου νόμου δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να παραβιάζουν. Να δούμε, γιατί όπω έχουμε σχολιάσει εδώ και αρκετέ εβδομάδε, εάν αυτό το μήνυμα δεν περάσει στου κατατρεγμένου αυτού ανθρώπου, στου συνανθρώπου μα οι οποίοι πραγματικά περνάνε δύσκολα, τότε ενδεχομένω κάποιοι, ελάχιστοι από αυτού θα μάθουν να αντιδρούν με τον λανθασμένο τρόπο. Και αυτό δεν θα πρέπει να το επιτρέψουμε. Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι σήμερα το πρωί ο Δήμαρχος Παιωνίας, ο κ. Χρήστος Γκουντενούδης, τον οποίο προχθές φιλοξενήσαμε εδώ στην εκπομπή μας, ήταν μαζί μας στο στούντιο, σήμερα πήγε στην εισαγγελία του Κιλκής και όπως θα δείτε και στο δημοσίευμα που έχουμε ετοιμάσει για σας, υπέβαλε μήνυση καταγνώστων. Γιατί? γιατί πραγματικά στην περιοχή του γίνεται αυτός ο κακός χαμός. Ανοίγουν σπίτια, κλείνουν δρόμους, κλέβουν πράγματα, κάποιοι ελάχιστοι μετανάστες, κάποιοι πρόσφυγες οι οποίοι δεν έχουν αντιληφθεί ότι στη χώρα στην οποία φιλοξενούνται θα πρέπει να τηρούν τους νόμους, κάτι το οποίο οδήγησε πραγματικά τον κύριο Κοντενούδη να κάνει αυτήν την κίνηση, να ζητήσει δηλαδή την παρέμβαση της δικαιοσύνης. Το ίδιο ακριβώς πράγμα, δηλαδή την παρέμβαση της δικαιοσύνης, γιατί η κατάσταση η οποία επικρατεί και στο λιμάνι του Πειραιά είναι πραγματικά ακραία, ε, ζητούν και οι λιμενικοί, το συνδικαλιστικό όργανο των λιμενικών, ε, που τονίζει ότι τα στελέχη του πραγματικά έχουν φτάσει στα όρια τους, με όλα αυτά τα επεισόδια και την κατάσταση που υπάρχει στο λιμάνι του Πειραιά, ζητά παρέμβαση του εισαγγελέα προκειμένου να υπάρξουν κάποια συγκεκριμένα μέτρα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί πραγματικά, τα στελέχη δηλαδή του λιμενικού, ε, περνάν τον παθόν τους τον τάραχο. Και η κυβέρνηση, σε μια κατάσταση η οποία πραγματικά προκαλεί γέλιο, απαντά στους λιμενικούς, ότι την απάντηση θα τη, θα τη λάβουν από, την, από τη διοίκηση του οργανισμού λιμένος Πειραιά, αλλά και από το αρμόδιο Υπουργείο. Λες και η κυβέρνηση δεν δικαιούται και δεν υποχρεούται να δίνει απαντήσεις στα συνδικαλιστικά όργανα των λιμενικών. Θα κλείσουμε με, μια με έναν αισιόδοξο τόνο, έτσι να ευθυμίσουμε λιγάκι. Θα σας θυμίσουμε πριν από κάποιους μήνες τι έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις του με τους Ευρωπαίους. Έλεγε χαρακτηριστικά ότι θα πάνε τόσο καλά τα πράγματα στη διαπραγμάτευση που θα κάνω εγώ, που κάποιοι από την Ευρώπη θα μας παρακαλάνε να μας δανείσουν. Θυμηθείτε το. Εγώ λοιπόν σας λέω να μην υπογραφεί η Δανειακή Σύμβαση και να μην αποδεχθεί η Ελλάδα να κυρώσει τη νέα Ευρωπαϊκή τι αλλαγέ στην Ευρωπαϊκή Συνθήκη που θα μα οδηγήσουν σε αυτό το. Δεν θα σου δώσουν λεφτά, θα σου πει ο άλλο. Καλά τα λέει ο κύριο Τσίπρα, ναι. δεν θα πάρει ε, λοιπόν, όμως... Ναι. εγώ θα σα κάνω μια πρόβλεψη ότι αν τα πούμε όλα αυτά, όχι, όχι μόνο θα σου δώσουν λεφτά, θα σε παρακαλάνε να τα πάρει. <laughs> όχι μόνο θα σου δώσουν λεφτά, θα σε παρακαλάνε να τα πάρεις, είπε ο κύριο Τσίπρας. Με αυτά τα μυαλά κατέβηκε στην διαπραγμάτευση ο κύριο με αυτή την άποψη πήγε και μιλούσε με τους Ευρωπαίους ο κύριος Βαρουφάκης, γι' αυτό και καταντήσαμε σήμερα να έχουμε το τρίτο μνημόνιο και να έχουμε νέα μέτρα, νέα φορομπηχτικά μέτρα. Νομίζω ότι ευθυμίσατε κι εσείς με το συγκεκριμένο βίντεο. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για να δούμε σιγά σιγά και τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής εκπομπής.